κέντρο του νοτίου Αιγαίου Πελάγους βρίσκεται μια ειδηλιακή τοποθεσία, ένα σταυροδρόμι όπου ο βορρά συναντά τον νότο. Το νησί του απέραντου γαλάζιου, με την ιδιαίτερα άγρια ομορφιά, δεν μπορεί παρά να προκαλεί δέος στα μάτια του επισκέπτη. Η Αμοργός, λοιπόν, σε καλεί να την εξερευνήσεις. Παλαιά καλντερίμια, όπου βρίσκονται μαγαζιά με τα παραδοσιακά μπλέτρα πυροκαθίσματα, μία από τις πολλές εκκλησίες του νησιού, στενά και ασπρισμένα σοκάκια, διακοσμημένα με λουλούδια, προσφέρουν μία μυρωδάτη ατμόσφαιρα. Μπουκαμβίλιες δίνουν ένα έντονο χρώμα στην ηρεμία των λευκών σπιτιών και εκκλησιών. Η μυρωδιά των λουλουδιών εναλλάσσεται με εκείνη των βοτάνων της Αμοργού. Περπατώντας μέσα στο χωριό Λαγκάδα, βρίσκει κανείς το αποστακτήριο του Βαγγέλη Βασάλου, ο οποίος μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων. And you know, anybody knows what is a very famous property of the hypericum, of the balsamo, especially, it's good for depression because it also has the light energy of the sun, the photon samo. In Europe, they don't know so much the healing property, they know better the antidepressive. They make a lot of products from hypericum for depression. Η βόλτα συνεχίστηκε με μια επίσκεψη στο μαγαζάκι της κυρίας Ελένης Στανούλη, η οποία μίλησε για τις ιδιότητες των εθέριων ελαίων. Η μυρωδιά που έχει το βότανο εδώ δεν το έχει πουθενά στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δυνατά, γιατί είναι το έδαφος πολύ διαφορετικό, ελάχιστες οι βροχές και είναι πάρα πολύ αρωματικά, απίστευτα αρωματικά. Εκτός από ότι τα συλλέγουμε και τα αποξηραίνουμε, επίσης τα κάνουμε εθέρια έλαια. Τα εθέρια έλαια είναι αυτά που φαίνονται πραγματικά το άρωμά τους. Είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Και το άρωμα είναι αυτό που ξεχωρίζει στην Αμοργό. Και μόλις φτάνεις με το καράβι, αυτό γίνεται. Μυρίζεις βασικά. Πάρα πολλές ιδιότητες. Κτονοτικές, χαλαρωτικές, στυπτικές, αποτοξινωτικές. Το κάθε βότανο έχει τη δική του ιδιότητα. Το νούμερο ένα στην Αμοργό είναι το φασκόμηλο. Το φασκόμηλο, η ρίγανη, το θυμάρι, το θρούμπι. Μετά το γραφικό χωριό της Λαγκάδας, ο ορεινός κορμός της ανατολικής πλευράς παρουσιάζεται βραχώδης με μικρούς θάμνους και αμέτρητους δαντελωτούς πέτρινους σχηματισμούς. Χαραγμένο στο βουνό, είναι ένα όμορφο μονοπάτι. Θα δει κανείς ανθρώπους να περπατούν ή να είναι πάνω στο γάιδαρό τους, κατευθυνόμενοι προς το εκκλησάκι της Παναγίας της Επανοχωριανής, όπου εκεί βρίσκεται ο πατέρας Κωνσταντίνος. Εκ τ' ανάπτυκτας ψυχάς ημών. Είναι λίγο καιρό, κατεβαίναμε μια παρέα, άμα είστε καμιά δεκαετία προσφυγητές από τα μοναστήρια προς τα κάτω. Και έπεσε ένα γουγκόρι από πάνω, πρέπει να ήταν 800 κιλά. Γίνει σαν σεισμός εκεί όταν έτσι. Και κόπηκε σε πολλά κομμάτια, τα οποία είμαστε 10 άτομα και πηγαίναμε, πέφτανε γύρω μας, χωρίς κανένα να πέσει πάνω. Στη δυτική πλευρά της Αμοργού κυριαρχεί η αρμονία, καθώς τα όρη καταλήγουν ομαλά, δημιουργώντας ήρεμες μικρές χερσονήσους με αμμώδεις όρμους ανάμεσά τους. Στον κόλπο Λιβέρου συναντά κανείς ένα ναυάγιο. Έπειτα, η απάνεμη αμμώδης παραλία της Καλοταρίτισσας, γεμάτη από βάρκες, συνθέτει ένα όμορφο τοπίο γαλήνης. Μόλις 300 σκαλιά πιο ψηλά, η 900 χρόνων μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας προσφέρει μοναδική θέα που συνδυάζει τον μπλε της θάλασσας με τις άγριες και απόκριμνες πλαγιές. Εκεί, ο πατέρας Σπυρίδων είναι πάντα διαθέσιμος για μια καλή συζήτηση. Η Αμοργός είναι η γενετηρά μας, οι ρίζες μας. Είναι το λίκνο της ζωής μας. Εμείς Αμοργοί αυτό έχουμε. Ας είναι άγωνη, ας είναι λίγο άτομα, τίποτα δεν είναι. Όλα είναι ευλογημένα. Το καθένα είναι με τη δική του χάρη, τη δική του ευλογία και τη δική του ιδιαιτερότητα μες στο ιστορικό γίγνεσθε της καθημερινότητας. Μάλλον μικρός, έλεγα θα γίνω παπάς ή γύφτος. Μη γελάτε, πολλά γελάτε, ποτέ μου. Δεν εννοούσα γύφτος στο χωρίο να πουλάω στο Κόρδο και Καρπούζα και Κίνια. Γύφτος εμείς στο χωριό μας. Λέγαμε το σιγαρά. Μετά που πήρε γυμνάσιο, ήρθα σε χώρο γυμνάσιο.
Λαγκάδα δεν είναι γυμνάσιο. Άλλαξε το σκηνικό, είδα άλλα πρόσωπα, αλλά τώρα θα γίνω παπάς, θα γίνω. Αφήνοντας πίσω το μοναστήρι του ενός τοίχου, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ακόμα περισσότερο το απαράμιλο τοπίο πριν τη μετάβασή του σε μία ακόμα μαγευτική τοποθεσία. Ο λόγος για την παραλία της Αγίας Άννας, εκεί όπου γυρίστηκε η ταινία του Λικ Μπεσόν, απέραντο γαλάζιο, κάνοντας την αμοργό γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μία στάση στο λιμάνι των Καταπόλων αποτελεί ανάσα ξεκούρασης και χαλάρωσης. Το καλύτερο φυσικό λιμάνι των Κυκλάδων, όπου εκατοντάδες σκάφη και βάρκες βρίσκουν καταφύγιο, είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, ενώ οι διάφορες ταβέρνες προσφέρουν στον επισκέπτη παραδοσιακά και εκλεκτά εδέσματα. Τα καταγάλανα νερά και η χρυσαφένια άμμος ενδείκνυται για μία βόλτα στην παραλία που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι. Λίγα χιλιόμετρα μετά το λιμάνι των Καταπόλων, κρυμμένο σε μία απότομη πλαγιά, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη. Σύμφωνα με την παράδοση, εκεί βρισκόταν ένα από τα τρία μαντεία που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και ήταν το Ιδρωμαντείο του Αιγαίου. Το μοναστήρι παρέμεινε ακατοίκητο για περίπου 300 χρόνια, ώσπου το 2010 η αδελφή Ειρήνη ήρθε σε αυτό. Την ανάπτυξη, δεν ξέρω τι. Θέλει τα άγρια γουνάτια, θέλει το μπλε, θέλει ο συνδυασμό. Τα άγρια γουνάτια, το απόλυτο μπλε. Η Ιδαλίνη και η Ζηνίνη, τη δημιουργία του προσκόμιλο. Τι είναι, δεν ξέρω. Πάντω την αγαπάω. Τον 8ο αιώνα βρέθηκε στο ίδιο σημείο η εικόνα του Αγιώργη και οι κάτοικοι για να τον τιμήσουν έχτισαν τον ναό. Ο Άγιος Γεώργιος ο Βαλσαμίτης είναι ένα από τα μετόχια της Μονής της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Ξύλινες πόρτες με μαρμάρινες κορνίζες, ασπρισμένη τύχη και ένα καμπαναριό που συμβαδίζει αρμονικά με την υπόλοιπη αρχιτεκτονική του ναού. Μία όμορφη αμοριανή γάτα είναι ο δεύτερος κάτοικος της Μονής. Η μοναχή Ειρήνη έδωσε ξανά ζωή στο μοναστήρι. Πάνω στις λευκές πλάκες, τα λουλούδια βάζουν τη χρωματική πινελιά τους και οι βασιλικοί σε αποχαιρετούν ευωδιάζοντας το μέρος με το έντονο άρωμά τους. Η βόλτα στην κάτω πλευρά του νησιού συνεχίζεται με μία επίσκεψη στον πύργο της Αγίας Τριάδας, το καλύτερα διατηρημένο κτίριο του είδους του στις Κυκλάδες από την ελληνιστική περίοδο. Χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή της αρχαίας πόλης της Αρκεσίνης και περιλαμβάνει χώρους αποθήκευσης τροφίμων, εσωτερική αυλή, πολεμίστρες και κλίμακες που οδηγούν στους παραπάνω ρόφους, οι οποίοι δεν έχουν διατηρηθεί. Η χρήση του κτίσματος είναι διαχρονική, καθώς τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί αποδεικνύουν ότι ο χώρος ήταν κατοικημένος ανά τους αιώνες. Ανηφορίζοντας το χωριό Θολάρια, ο επισκέπτης αντικρίζει την επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, όμορφα σπίτια, σοκάκια και παραδοσιακά καφενεία. Πάντα υπάρχει μια αφορμή για διασκέδαση, τραγούδι και χορό σε αυτό το φιλόξενο χωριό. Στην Αμοργό πρέπει να γευτεί το τοπικό φάβα που σε καμία άλλη περιοχή δεν έχει τη γεύση αυτή. Άλλωστε, το φάβα θέλει κόπο και μεράκι για να φτιαχτεί. Οι κάτοικοι του νησιού το λατρεύουν. Ο τρόπος παραγωγής και παρασκευής του περνάει από διάφορα στάδια που απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα για να περάσει από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ο εγκαταλελειμμένος οικισμός του Σφοντιλίτη αποτελεί ένα από τα μνημεία που συναντά κανείς στο μονοπάτι που οδηγεί στην Αιγιάλη. Πρόκειται για μια πανέμορφη διαδρομή, η οποία διασχίζει σαν ροχοκοκαλιά την Αμοργό. Στα 400 μέτρα ύψος, το μάτι του επισκέπτη απολαμβάνει τη θέα της απέραντης θάλασσας. Το μονοπάτι αποτελούσε την παραδοσιακή οδό επικοινωνίας και διακίνηση εμπορευμάτων από τη χώρα στην Αιγιάλη και αντίστροφα. Το εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα δίνει μια όμορφη αρχιτεκτονική νότα. Η θέα προς τον όρμο της Αιγιάλης είναι μαγευτική και αποζημιώνει τον περιπατητή. Η διαδρομή συνεχίζεται προς την Όξο μεριά, όπου συναντάμε το εκκλησάκι του Αγίου Μάμα για να καταλήξει στην Αιγιάλη. Το βράδυ, ο πιο ζωντανός άνθρωπος του νησιού, κύριος Νικόλας Θεολογίτης, θα σας πει μαντινάδες και ανέκδοτα στο ταβερνάκι του στα Θολάρια. Είσαστε καταπληκτικοί και σας ευχαριστούμε. Το καλοκαίρι με καλό να σας ξαναδούμε. Χορός, μουσική, χαρά. Ένα κλασικό νησιώτικο γλέντι ταιριάζει σε κάθε λόγη σε επισκέπτη. Τα γλέντια στην Αμοργό σίγουρα μένουν αξέχαστα. Το νησί με το έντονο κυκλαδίτικο χρώμα και τον ολόβητο από το πέρασμα των χρόνων παραδοσιακό χαρακτήρα
θα σας εντυπωσιάσει. Η ολόλευκη επιβλητική όγκη διάσπαρτη στην κορυφογραμμή του λόφου είναι και οι τελευταίες εικόνες της περιήγησης. Η Αμοργός, το μικρό νησί με τη μεγάλη ψυχή, σε περιμένει να την ανακαλύψεις. To you and I see